Εγώ να πάω στον κύριο Φίλη να τον ρωτήσω αν παραμένει σε ισχύ εκείνο που είχε αποκλείσει ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ηττημένου. Εμείς θέλουμε κυβέρνηση νικητών. Και οι σχετισμοί που διαμορφώνονται, δεν διαμορφώθηκαν, διαμορφώνονται όμως, υπάρχει μια δυναμική, δίνουν τη δυνατότητα να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας που θα είναι νικητών. Δηλαδή με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζω ότι υπάρχει ανάγκη κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται από ένα κόμμα, όσο και αν έχει αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία σε όλη την Ευρώπη αποτελεί μειοψηφική λύση. Στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης και είπε σε άλλες. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης χθες ότι δεν λειτουργεί στη Γερμανία, για παράδειγμα. Τι θα πει ότι λειτουργεί, τι θα πει ότι λειτουργεί στη Γερμανία ο κύριος Μητσοτάκης, αφού είναι σε άλλο μοντέλο. Είναι στο μοντέλο της Ουγγαρίας. Καθαρίζει ένα. Δεν χρειάζεται να το πει, Αλλά πέρα από αυτό όμως. Θέλουμε επίσης μια κυβέρνηση η οποία να έχει ένα σαφές πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής, δημοκρατίας, οικολογικής προστασίας, αξιοπιστίας διεθνούς της χώρας, η χώρα μας παράγοντας ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή. Μια τέτοια κυβέρνηση σημαίνει μια κυβέρνηση προοδευτική και όχι μια κυβέρνηση συντηρητική ή δεξιά ακόμα χειρότερα, όπως είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε επίσης μια κυβέρνηση που να έχει στο τιμόνι της πράγματι ένα πρόσωπο και μια συλλογική λειτουργία της κυβέρνησης, αλλά και ένα πρόσωπο πρωθυπουργό που να μπορεί να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Ποιες ευθύνες αναλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης? Ανέλαβε την ευθύνη για τις πρέσπες, όταν ξέραμε ότι το μέσα του μπορεί και να συμφωνούσε και έκανε άλλα πράγματα ως κυβέρνηση μετά. Ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τα ΤΕΜΠΗ. Όλο οι άλλοι φταίνε. Όλο οι άλλοι φταίνε για τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί λοιπόν αυτό το πρόσωπο, το οποίο είναι το λιγότερο ευθυνόφοβο και το περισσότερο ιδιωτελές πολιτικά, και όχι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, αλλά υπέρ ορισμένων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, είναι η πολιτική του, να λάβει την ευθύνη για σταθερότητα. Μα είναι ο ορισμός της αστάθειας η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Κύριε Φίλη, από τη μία μιλάτε για κουλτούρα συνεργασιών. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Το σημαντικότερο όμως ζήτημα δεν είναι τα κουκιά, όπως ακούγεται. Αυτό είναι το τελευταίο. Θα πάμε στις εκλογές και πηγαίνουμε στις εκλογές ήδη με ένα κοινωνικό ρεύμα. Ένα ρεύμα το οποίο έχει οργή. Το βλέπουμε στις διαδηλώσεις, στις κουβέντες, ιδιαίτερα ανάμεσα στα νέα παιδιά. Οργή για τα ΤΕΜΠΗ, που δεν είναι οργή μόνο για το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ, αλλά είναι οργή γιατί συνειδητοποιούν ότι τους αντιμετωπίζει η κοινωνία, όχι η κοινωνία, η κεντρική πολιτική τους αντιμετωπίζει ως περίσσευμα. Η ζωή τους δεν έχει καμία προοπτική. Και αυτά τα παιδιά μετασχηματίζουν καθημερινά την δική τους οργή, το θυμό, σε μια ελπίδα. Αν λοιπόν μπορέσουμε ως πολιτικό σύστημα, και εννοώ ως ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις, μη δεξιές, προοδευτικές δυνάμεις, να δώσουμε μια τέτοια ελπίδα στα παιδιά αυτά, μέσα από μια κυβέρνηση συνεργασίας με πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, ριζοσπαστικών προοδευτικών τομών, τότε η Νέα Δημοκρατία θα καταλάβει ότι κάτι συνέβη αυτές τις μέρες που δεν μπορεί να το ξεπεράσει με πλυντήριο, με συνεντεύξεις πλυντήριο στις διάφορες περιόδους. Δεν είναι αυτό όμως αντιπολίτευση. Και κάτι τελευταίο. Και τελειώνω με αυτό. Κρίμα. Κοιτάξτε, η χώρα μας βγαίνει από πολλές κρίσεις, από πολλές δοκιμασίες. Δυστυχώς, ό,τι κερδίσαμε το 19 με τις θυσίες του λαού, σήμερα είναι σε αμφισβήτηση. Αναφέρθηκα στο δημόσιο χρέος, αναφέρθηκα στα ζητήματα που αφορούν και την οικολογική ισορροπία, το νερό το οποίο πουλιέται. Ανοίγει ο δρόμος για να πουληθεί. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να και ταυτοχρόνως και ταυτοχρόνως η παραβίαση της Νατούρα, η παραβίαση των αγροτικών εκτάσεων, όπως επίσης και οι ακτές. Δεν είναι fake news. Απόδειξη ότι χθες στη Βουλή μόνοι σας μείνατε. Χθες στη Βουλή μείνατε μόνοι σας στο θέμα αυτό, στο θέμα του νερού. Εσείς έχετε παρατήσει στη Βουλή για εδώ και μήνες, κύριε Φίλη. Επαναλαμβάνω, μείνατε μόνοι σας στο θέμα των ψεμάτων σας για το νερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ρυθμιστική αρχή είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι μα άνοιγμα, είναι ντροπή να το λέτε. Είναι αυτό. Άνοιγμα είναι ντροπή. Στην αγορά. Όταν ο νόμος λέει ότι μόνο η ΔΕΙΑ και μόνο η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ είναι η νόμιμη. Πρώτα απ' όλα δεν λέει μόνο. Προσέξτε, δεν λέει μόνο. Μόνο δεύτερον, το θέμα της ενέργειας είναι ένα θέμα. Και πότε ήρθε η αρχή ενέργειας? Όταν άνοιξε η ενέργεια σε ιδιώτες. Το θέμα του νερού πότε έρχεται? Όταν καταργείται τη δημόσια, τη δημόσια εποπτεία. Όπως σας έλεγε το Στέτο, χρειάζεται κύριε δημόσια εποπτεία. Την καταργείτε και κάνετε αρχή. Η ανεξάρτητη αρχή είναι δημόσια. Το νερό
είναι δημόσιο έχετε αγαθό. Έχετε αλλεργία στις ανεξάρτητες αρχές, δημόσιο, το καταλαβαίνω. Έχουμε αλλεργία, έχουμε αλλεργία πριν τη διάκριση των εξουσιών. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά έχει περάσει των κοινωνικών έχει δημόσιων αγαθών. Τώρα, έχουμε προχωρήσει. Θα ήθελα να πω μια κείμενο στην Αυτοπολική. Διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο μια συναδέλφουσα τη κυρία Ανθή Αγγελοπούλου για την εκποίηση του νερού σε όλη την Ευρώπη. Τι γίνεται. Καθυστερημένα μια 20ετία έρχεσαι εσεί εδώ. Να φέρετε πολιτικέ που θα εκτινάξουν τα τιμολόγια. Μην με κοιτάτε στα μάτια. Καταρχήν, το ψηφίσατε χθες. Και δεύτερον, θα υποβαθμιστεί η ποιότητα του νερού. Αυτό θα γίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, πώς ψηφίζουν στη Βουλή, δεν είμαι σίγουρος αν θα θυμάστε. Κεφάλαιο του νερού θα σας καλέσουμε εδώ και θα είναι και η Ανθή Αγγελοπούλου, η οποία είναι ειδική για να το συζητήσουμε. Κύριε